Είναι το κεφάλι του σπιτιού, λέμε τώρα, και η γυναίκα είναι ο λαιμός. Η κοτσίδα. Άρα το κεφάλι πηγαίνει εκεί που πηγαίνει ο λαιμός. Σωστό. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Ο λαιμός κατευθύνει το κεφάλι. Σε κατευθύνει. Αυτά ακριβώς. Η γυναίκα κάνει σκοτάδιο. Η ώρα 9 παρακτήρα, το έλα στην εκπομπή. Είναι η ώρα που την πιέει, τη γλυκό παίρνει. Είναι η ώρα που... Και να σας πω κάτι, και σε κάποια σπίτια που νομίζει ότι ο άντρας κάνει κουμάντο, η γυναίκα τα καθαρίζει. Καλό είναι να αφήνει τον άντρα να νομίζει πως κάνει κουμάντο. Η έξυπνη γυναίκα το κάνει. Εγώ, παιδιά, εγώ που είμαι τρομερή στη θεωρία και στην πράξη είμαι δηλαδή πιο χαρή. Στις φίλες σου τη συμβουλεύει τέλεια τον εαυτό σου. Στον εαυτό μου τα κάνω θάλασσα πάντα. Όχι, δηλαδή, είσαι αυταρχική, το δείχνει από την αρχή. Ποιος είναι αυταρχική. Εγώ. Όχι, το αντίθετο ακριβώ. Μπαίνει στο σπίτι και με πατάει κάτω άλλο. Άμα θέλει. Χαλάκι. Χαλάκι γίνεται. Έλα, μην το λες και έτσι. Γλυκούλα. Ωστόσο, ο άντρας θα το εκτιμήσει αυτό. Η Κατερίνα είναι μία γυναίκα, τη μάει του. Μία γυναίκα που τον αγαπάει και τον φροντίζει, την έχει βασίλισσα. Ακούτε, ο άντρας που τιμάει τα παντελόνια του, μία γυναίκα που τον αγαπάει και τον φροντίζει, την έχει βασίλισσα. Εδώ δεν ξέρεις να μαγειρεύεις εσύ τα παντελόνια του. Συγγνώμη, εδώ δεν ξέρεις να μαγειρεύεις εσύ. Πώς θα τον φροντίζεις τον άντρα. Θα τον φροντίζω, εγώ ξέρω. Συγγνώμη, Κατερίνα, θέλω να πω από προσωπική εμπειρία τώρα. Εδώ μιλάει η εμπειρία. Είναι πάρα πολύ ανατολίτσα, μην τη βλέπετε έτσι. Έχει πλύνει πιάτο. Γιατί να μην πλύνει. Λάτζα τώρα, λάτζα. Δυο ώρες. Έχει, δηλαδή είναι πολύ, τον έχει τον άλλο στο όπα με τα δώρα του, με τις φροντίδες του, με τα αυτά. Σας παρακαλώ, δηλαδή είμαστε ανατολίτες. Καιρός, ναι, όχι, να είμαστε... βρεθεί.